που επιθυμούν να μετεγγραφούν και δυστυχώς τα τμήματά μας δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για να δεχθούν τόσο κόσμο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην ιατρική, από 160 που εισάγουμε στο πρώτο έτος, έχουμε βρεθεί πάνω από 400, 420. Στην νομική σχολή, από 400 βρισκόμαστε πάνω από 1000. Αυτό σημαίνει ότι κάτι και δεν αυτό, πάει καλά. Κύριε Πρίταλ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Πέρα από αυτό το πρόβλημα που είναι η ουσία, δημιουργείται και μία ανισότητα. Διότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο φοιτητής που πέρασε στην Αθήνα με το φοιτητή που πέρασε στη Θράκη. Αυτό. Επομένως, αυτό είναι και μια αδικία. Εκ των πραγμάτων είναι μια αδικία. Δημιουργείται μια ανισότητα. Δημιουργείται μια ανισότητα και εμπεδώνεται ένα συνέστημα αδικίας, το οποίο είναι σημαντικό. Αλλά το κυριότερο είναι ότι εμείς, σαν πανεπιστήμια, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς, η δουλειά μας εδώ είναι να διδάσκουμε τα παιδιά σωστά. Εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε, τότε οι μετεγγραφές δεν έχουν νόημα. Θα σας το πω πολύ απλά. Ο νομοθέτης αποφάσισε ότι ένα αεροπλάνο με 100 θέσεις θα πάρει 200 επιβάτες. Και ο πιλότος σας λέει ότι το αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να λειτουργήσουμε με τόσους πολλούς περισσότερους από όσες είναι οι θέσεις που προσφέρουμε. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά τμήματα τα οποία ασκούν τους φοιτητές τους σε εργαστήρια ή σε ασκήσεις και εκεί οι θέσεις είναι απολύτως συγκεκριμένες. Δεν μπορούμε λοιπόν να βρούμε καινούργιες θέσεις. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτεία από τη μία μεριά μας φορτώνει με ένα τεράστιο αριθμό φοιτητών που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, ενώ συγχρόνως αδειάζει τα περιφερειακά πανεπιστήμια και τα καταστρέφει. Κύριε Πρίτανη, τι προτείνετε επομένως, να φτάσουμε λίγο στα διατάφτα. Από την άλλη μεριά, μας παίρνει όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους. Εμείς έχουμε μείνει χωρίς διοικητικούς υπαλλήλους και ζητάμε επιτακτικά από την πολιτεία να μας τους επιστρέψει αμέσως, διότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μας καθυστερούν 142 υπαλλήλους στο ΑΣΕΠ εδώ και μήνες και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με μερικές ενστάσεις. Και έχουμε και άλλους 260 περίπου που είναι στη διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να τους πάρουμε πίσω. Ακόμα και αν τους παίρναμε πίσω όλους αυτούς, πάλι θα είχαμε χάσει το 40% των υπαλλήλων μας. Γι' αυτό κάνω πραγματικά έκκληση στην πολιτεία να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο και να μην το αφήσει να κλείσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εσείς έχετε από το να ζητήσουμε τους υπαλλήλους μας για τη λύση. Εντάξει, κάνετε δύο προτάσεις. Λέτε να λυθεί το θέμα με τις μεταγραφές και να έρθουν και οι υπάλληλοι μας πίσω. Με ποιο τρόπο, πώς μπορεί να γίνει. Και να μας δώσει το Πανεπιστήμιο ακόμη συμπλήρωμα του προϋπολογισμού μας, αναμετεγγραφόμενο υπάλληλο. Εμείς δεν έχουμε χρήματα. Με τους υπαλλήλους είναι πιο εύκολο να λυθεί το θέμα από ότι με τους φοιτητές, κύριε Πρίτανη. Το θέμα είναι με τους φοιτητές τι θα γίνει. Με τους υπαλλήλους μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίσει να δώσει χρήματα. Με τους φοιτητές το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που έχει για να μπορέσει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους. Διότι αντιλαμβανόμαστε ότι η ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα οικονομικό σημαντικό. Δεν είμαστε ανέστητοι. Είμαστε και εμείς οικογενειάρχες και έχουμε και εμείς παιδιά και καταλαβαίνουμε πολύ καλά το πρόβλημα. Σωστό. Αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί το πρόβλημα να λυθεί με τρόπους οι οποίοι είναι, ας το πούμε έτσι, λαϊκιστικοί. Πρέπει το πρόβλημα να λυθεί με σχέδιο και γιατί με σκέψη. Γιατί δεν τα λέγατε όμως, κύριε Πρίτανη, αυτή η συζήτηση. Με ενίσχυση των όταν παιδιών γινόταν το νομοσχέδιο. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε και τότε. Γιατί δεν έλεγαν τα πανεπιστήμια, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν γίνεται να λειτουργήσει τα πανεπιστήμια έτσι. Το είχε επισημάνει το Πανεπιστήμιο πάρα πολύ καιρό και πάρα πολύ επιτακτικά. Σημειώστε ότι ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος δεν ευθύνεται σε τίποτα για το πρόβλημα, προσπάθησε να το αντιμετωπίσει από πολύ νωρίς. Μας κάλεσε πολλές φορές να το συζητήσουμε. Το συζητήσαμε και πραγματικά νομίζω ότι έκανε μια πολύ σημαντική προσπάθεια να το απαλύνει. Δυστυχώς οι ρυθμίσεις αυτές είχαν υιοθετηθεί από παλιά και δεν μπορούσαν αυτή τη στιγμή να αλλάξουν. Θα έπρεπε κανονικά να παρέμβει ο νομοθέτης και να αλλάξει τον νόμο. Αυτό θα ήταν το σωστό. Εγώ, σαν σκεπτόμενος πολίτης, λέω ότι όταν έχει υιοθετηθεί μια ρύθμιση η οποία είναι παράλογη, πρέπει να την επανεξετάσουμε. Άρα εκεί είμαστε. Λέτε, αυτή είναι η σκέψη σας. Υπάρχει ο φόβος και μέσα από την καθυστέρηση των διαδικασιών να χαθεί το εξάμηνο, κύριε Πρίτανη. Δεν υπάρχει ο φόβος, υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, διότι όπως σας είπα, δεν φτάνει που μας έχουν φορτώσει με ένα σωρό παιδιά τα οποία δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε, αλλά συγχρόνως μας έχουν πάρει τους διοικητικούς υπαλλήλους και μας ζητούν να ελέγξουμε εμείς την νομιμότητα των δικαιολογητικών. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουμε να ορκίσουμε τα δικά μας τα παιδιά. Δεν έχουμε καιρό για τέτοια πράγματα. Θα πρέπει η πολιτεία να σοβαρευτεί και να δει τα πράγματα με
μελέτη και να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα σαφής, για τα οποία δεν έχουμε κύριε Πρίτα, κύριε Πρίτα, μια τελευταία κουβέντα. Είμαι απολύτως σαφής. Για τις τελευταίες εξελίξεις, αισθάνεστε δικαιωμένος από όσα συνέβησαν τελευταία και από τις εξελίξεις που είχαμε? Θα σας πω την αλήθεια. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία μεριά είμαι ευτυχής που μπορέσαμε επιτέλους να λειτουργήσουμε κατά τρόπο θεσμικό και νόμιμο. Και αυτό είναι μια επιτυχία μετά από πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχαμε 6-7 χρόνια να δούμε τέτοιο πράγμα. Το καταφέραμε και αυτό είναι μια νίκη του Πανεπιστημίου. Από την άλλη, στενοχωριέμαι γιατί φτάσαμε να χαιρετίζουμε ως νίκη μια απλή λογική ρύθμιση. Μάλιστα. Ναι, σωστό. Και αυτό είναι λυπηρό. Έχετε μετανιώσει για κάποιες δικές σας ενέργειες? Για παράδειγμα, επικριθήκατε για τον τρόπο που, με τον έντονο τρόπο που συμπεριφερθήκατε προς φοιτητές ή ό,τι ήταν τέλος πάντων αυτά τα άτομα. Δεν είναι, λέει, εικόνα πριν αυτή να βγαίνει με το χέρι, περάστε έξω. Λυπάμαι πολύ αν κάποια στιγμή υπήρξα πιο έντονος. Είναι κάτι που δεν το θέλω και κάτι που με στενοχωρεί. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα καθηγητή και σε ένα πρίτανη είναι να μιλήσει άσχημα στους φοιτητές του. Αποδοκιμάζω λοιπόν τον εαυτό μου στο σημείο αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν λειτουργεί κανείς σε μια αίθουσα κλειστή με πίεση, με κλειδωμένες πόρτες, υβρίζεται, υβρίζεται και βρίσκεται γύρω-γύρω με άλλους καθηγητές, τους οποίους επίσης εκπροσωπεί και οι οποίοι βρίσκονται σε μια τεράστια πίεση, είναι φυσικό και από τη στιγμή λιγάκι να ξεφύγει. Μπορεί και ελπίζω να ξεφύγει. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Ευχαριστούμε κύριε Πρίτανη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Είναι πάντα.